Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News. Με νέο βίντεο για τη σειρά παγιδευμένη. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω λίγα spoiler σχετικά με το τι θα συμβεί στο β' κύκλο της σειράς. Αυτή λοιπόν την περίοδο στην Τουρκία με μεγάλη επιτυχία παίζεται ο δεύτερος κύκλος της σειράς παγιδευμένη. Η δεύτερη σεζόν λοιπόν ανοίγει αυλαία με σκηνές από το γάμο και από τη δολοφονία του Δημήτρη. Με τον Αντρέα να ρωτάει την Άννα, η οποία έχει παγωμένο βλέμμα, γιατί και πώς το σκότωσε. Γυρίζουμε λοιπόν πίσω μέσα από flashback μια εβδομάδα πριν, όπου μέσα σε ένα πηγάδι εντοπίζονται 7 πτώματα και πολλά οστά ανθρώπων. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η Κατερίνα, η αδελφή του Σταύρου. Εκείνη υποτίθεται πως είχε φύγει διακοπές, όμως τελικά αυτό διαψεύδεται. Ο Σταύρο ρίχνει ευθύνη στην Άννα λέγοντάς τη ότι εξαιτία τη γίνονται όλα. Αλλά εκείνη δεν αντιδρά, καθώ κατανοεί τα όσα τη λέει. Τον αγκαλιάζει και του εξηγεί πως και εκείνη βρέθηκε στην ίδια θέση και ξέρει πως το μόνο που θέλει είναι να πονέσει κάποιον. Ο Χατζή βρίσκεται σε ένα υπόγειο άφραγος και μέσα στη βρωμιά. Σε κάποια στιγμή σκέφτεται τον απέσιο τρόπο που φέρθηκε σε όλου, αλλά φυσικά δεν το μετανιώνει ούτε αλλάζει τον κακό του χαρακτήρα. Η Βόνη χαίρεται πλέον την ελευθερία της. Έχει βρει καινούριο σπίτι και ζει όσο στερήθηκε για χρόνια. Οι έρευνες για τα πτώματα στο πηγάδι συνεχίζονται. Στα χέρια του Δημήτρη φτάνει ένα σημείωμα που του ζητά να πάει η Άννα το μαχαίρι που βρέθηκε στο πηγάδι σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Εκείνος κρύβει από την αγαπημένη του το που έλαβε αλλά και από το Σταύρο, ο οποίος κυνήγηκε ουρανό για να βρει το δολοφόνο της αδελφής του. Όμως ο Σταύρος μαθαίνει για το σημείωμα και ζητάει από την Άννα να τον βοηθήσει. Στην έτελ, λοιπόν μια ολόκληρη επιχείρηση από την αστυνομία, όμως η νεαρή δικηγόρος για ακόμη μια φορά παίρνει αποφάσεις μόνη της. Καθώς είναι στο δωμάτιο, ο δολοφόνος τη τηλεφωνεί και τη ζητάει να κατέβει μόνη της στον καράζ, αλλά δεν προλαβαίνει καθώς τη σταματούν ο Δημήτρης και ο Αντρέα. Στη συνέχεια, ένα τηλεφώνημα που θα δεχτεί η Άννα από μια μεγάλη εταιρεία για να αναλάβει ω δικηγόρο θα γίνει η αιτία για να την απαγάγουν. Το ραντεβού τη το κλείνει η αδερφή τη, η οποία θα είναι η γραμματέα τη στη δεύτερη σεζόν. Έτσι, η Άννα καταλήγει σε ένα υπόγειο με άλλους τέσσερι ανθρώπου. Αξίζει να σημειωθεί πω ο δολοφόνο δεν σκοτώνει με κάποιο όπλο, αλλά του αφήνει να πεθάνουν από την πίνα και την τύψα επειδή φοβάται το αίμα. Πρόκειται για ένα ψυχικά άρρωστο άτομο που ο πραγματικό λόγο που το κάνει αυτό είναι γιατί θέλει να δημιουργήσει μια νέα οικογένεια, καθώ η δική του δολοφονήθηκε μέσα σε ένα στάβλο. Έπειτα από έρευνε βρίσκουν την Άννα και του υπόλοιπου σε πολύ κακή κατάσταση. Αυτέ λοιπόν είναι οι πρώτε πληροφορίε σχετικά με το τι θα συμβεί στο δεύτερο κύκλο τη σειρά Παγιδευμένη. Αν σα άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σα και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.